Πάμε εμείς τώρα να γνωρίσουμε, αφού είδαμε πόσοι νηστεύουν από τον κόσμο ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Sky, τη Γεωργία Γαλατζιώτη και τον Ξενοφόντα Σκιτζή, για την νηστεία αλλά και για την εκκλησία, τουλάχιστον αυτές τις ημέρες. Πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, να γνωρίσουμε το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο, που στόχο έχει τη συμμετοχή σχολείων από ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να μεταδίδουν και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ιδέες, μουσική, κουλτούρα, στοιχεία του πολιτισμού και ούτω καθεξής. Είναι κοντά μας δύο καθηγητές, ο Αναστάσιος Βαφιάδης, καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ο συνάδελφός του Νότης Γενιτζές, εάν λέω σωστά τα ονόματα. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα, κύριε Αποστοπού. Καλημέρα σας. Σωστά τα είπα. Τα είπα σωστά, έτσι. Για δώστε μας κι εσείς κάποια παραπάνω στοιχεία για το τι είναι το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο, πότε δημιουργήθηκε, πώς εσείς πήρατε την απόφαση να έχετε συμμετοχή σε αυτό. Να σας πούμε, θα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα μέσο έκφρασης της εκπαιδευτικής κοινότητας, έκφρασης και της πρωτοτυπίας των μαθητών και της δημιουργικότητας των εκπαιδευτικών. Ξεκίνησε αρχικά ως ιδέα από το Γυμνάσιο της Εκκάλης το 2009, το οποίο δυστυχώς συγχωνεύτηκε, και εμείς το Γυμνάσιο και Λύκειο Καμπάνη Κυρκής πήραμε τη Σκυτάλη το 2010, και για τρίτο συνεχόμενο χρόνο, από το 2011 το Δεκέμβριο, ξεκινήσαμε να έχουμε κανονικό πρόγραμμα. Πρόγραμμα ροής δηλαδή, με 24 ώρες πρόγραμμα, 365 μέρες, πρόγραμμα μουσική και εκπομπές των μαθητών. Οι εκπομπές δηλαδή πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους μαθητές ή υπάρχει και συμμετοχή των καθηγητών? Στο 100% οι εκπομπές είναι των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί βοηθούν μόνο σε έναν παιδαγωγικό ρόλο να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις στους μαθητές. Οι φωνές που ακούγονται και οι ιδέες είναι των μαθητών σε σύνολο 100%. Μάλιστα. Οι εκπομπές συνήθως μεταδίδονται το απόγευμα που δεν υπάρχουν μαθήματα στο σχολείο, από τις 5 μέχρι τις 11 το βράδυ. Και κατά κύριο λόγο, σε ποια θέματα εστιάζουν οι μαθητές? Δηλαδή, επιλέγουν κατά κύριο λόγο εκπομπές όπου μεταδίδουν διάφορες ιδέες ή οτιδήποτε, ή εκπομπές πιο μουσικές, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, και εμείς εκπλαγήκαμε, να σας πούμε, όταν ξεκινήσαμε όλο το εγχείρημα με τις ιδέες των μαθητών. Υπάρχει μια πληθώρα ιδεών και μια μεγάλη γκάμα. Έχουμε αρκετές μουσικές εκπομπές, γιατί προφανώς ακούνε μουσική, αλλά υπάρχουν και άλλες εκπομπές ιδιαίτερες για την παραδοσιακή μουσική, για την ποίηση, για τον κινηματογράφο, για το περιβάλλον. Υπάρχει μεγάλη γκάμα εκπομπών που είναι ιδέες των μαθητών, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Να συμπληρώσω εδώ ότι αυτό εξαρτάται και από τη βαθμίδα της εκπαίδευσης, γιατί έχουμε μαθητές από το νηπιαγωγείο, από το δημοτικό, από το γυμνάσιο και το λύκειο. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η θεματολογία εξαρτάται και από αυτό. Έχουμε το Σαββατοκύριακο παιδική ζώνη, όπου μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού ετοιμάζουν παιδικές εκπομπές, φτιάχνουν μόνο τους παραμύθια, τα διαβάζουν, πολλές φορές τα δραματοποιούν. Και νομίζω πως η ποικιλία των εκπομπών από νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο είναι τεράστια. Μάλιστα. Χαρήκαμε που σας γνωρίζαμε. Ναι, μία κουβέντα για να κλείσουμε. Τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε 1.500 ηχογραφημένες εκπομπές όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Φέτος μόνο έχουμε 78 σχολεία τα οποία συμμετέχουν από όλη την επικράτεια της χώρας. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ξενοφόντας Σκιτζής.